Καλημέρα σε όλους και όλες. Βρίσκομαι σε Σκιάθο σήμερα. Ο μήνας έχει, πώς έχει, 11 σήμερα, 11 Δεκεμβρίου. Βροχερός καιρός, τώρα πριν από λίγο σταμάτησε να βρέχει. Είμαι κλεισμένος στο τροχόστο, μια χαρά είναι. Αποφάσισα να γράψω ένα άρθρο λοιπόν και να μιλήσω για τον κανένα. Όμως σκέφτηκα ότι είναι καλύτερο να το πω στην κάμερα, γιατί έχω αρκετούς οπαδούς και... οπαδούς. Συνδρομητές, όχι οπαδούς. Εγώ δεν έχω κάνει ούτε κόμμα ούτε απόκομμα. Έχω λοιπόν γύρω στους 27.000 συνδρομητές και θα έχει μεγαλύτερη απήχηση εάν αυτό το άρθρο το πω διαζώσεις μπροστά στην κάμερα. Ας μιλήσουμε λοιπόν για τον κανένα. Πάει καιρός που ο φίλος μου Κώστας Αρμάς, που ζει και δραστηριοποιείται στη Σαντορίνη, μιλάει συνεχώς για τον κανένα. Ποιος είναι αυτός? Ο κανένας λοιπόν είναι μια κίνηση με πολιτικό προσανατολισμό που υπόσχεται σε όσους ενταχθούν σε αυτήν γρήγορη επαναφορά της χώρας στη δημοκρατία, την ομαλότητα, τη δικαιοσύνη και την ανάπτυξη. Τόσο γρήγορη μάλιστα επαναφορά, ώστε ο Κώστας Αρμάς είχε στοιχηματίσει μαζί μου πως ο κανένας θα άλλαζε τον πολιτικό χάρτη της χώρας το αργότερο μέχρι το Μάιο του 2019. Ο Μάιος όμως πέρασε και το καλοκαίρι, φτάσαμε στα Χριστούγεννα και ο κανένας δεν υπάρχει πουθενά στον ορίζοντα, πέρα από τις διαβεβαιώσεις του εμπνευστή του ότι τα μέλη του τον πάνε με χίλια. Ας δούμε όμως τι ισχυρίζεται ο κανένας και σε ποια σημεία μπάζει η κίνησή του. Ο κανένας δηλώνει καταρχάς πως δεν έχει αρχηγούς, προέδρους, αντιπροέδρους, γραμματείς, στελέχη, πολιτικούς και βουλευτές. Αν σερφάρουμε όμως τη σελίδα του κανένα στο Facebook, βλέπουμε ότι ο διαχειριστής είναι το ίδιο πρόσωπο με τρία όμως ονόματα. Κωνσταντίνος Σαρμάς, Σαρμάς Κώστας και Κανένας. Ο Κώστας άλλωστε είναι κοινό μυστικό ότι είναι ο ενορχιστητής αυτής της κίνησης και αυτός που μπορεί να ρίχνει στον κουβά όποιον εκφράζει αντιρρήσεις ή έχει ενστάσεις. Εγώ πρόλαβα να αποχωρήσω μόνος μου όταν διαπίστωσα πως οι οπαδοί του κανένα μου την έπεφταν άσχημα κάθε φορά που εξέφραζα τις επιφυλάξεις μου ή ασκούσα καλοπροαίρετη κριτική με το Σαρμά να νύπτει τα σχήρας του ως άλλος Πόντιος Πιλάτος. Ο κανένας λέει ότι θα παραμείνει ανώνυμος μέχρι να κηρυχθούν εθνικές εκλογές στην Ελλάδα. Στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές όμως παρέμεινε σιωπηλός. Ίσως περιμένει να δυναμώσει μέχρι τις επόμενες. Το ερώτημα που γεννάται ωστόσο είναι το εξής. Αφού ο κανένας δεν είναι κόμμα και δεν έχει αρχηγό, πρόεδρο και αντιπρόεδρο, πώς θα κατέβει στις εκλογές? Θα αποκτήσει τότε όνομα και θα συγκροτηθεί σε κόμμα που θα πρέπει να εγκριθεί από τον Άριο Πάγο? Γιατί αν δεν ακολουθήσει αυτή την πεπατημένη οδό, δεν θα έχει δικαίωμα να συμμετέχει στην εκλογική διαδικασία, συνεπώς καμία πιθανότητα να αλλάξει ή στην καλύτερη περίπτωση να επηρεάσει τα πολιτικά πράγματα. Προτού δούμε τα κύρια σημεία της διακήρυξης του κανένα, ας δούμε κάποια λιγότερο σημαντικά, τα οποία ωστόσο δημιουργούν και αυτά ερωτήματα. Ο κανένας δεν έχει τηλέφωνο. Και βέβαια έχει, λέω εγώ. Ας μην παίζει με τις λέξεις ο εμπνευστής του, αν επαγγέλλεται, όπως λέει μια άλλη Ελλάδα. Ο κανένας δεν έχει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Έχει όμως ο Σαρμάς, λέω εγώ. Και πόσο διαφέρει άραγε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από μια σελίδα στο Facebook που παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας των ενδιαφερομένων με τον Κώστα Σαρμά μέσω του Messenger? Ο κανένας δεν δέχεται δωρεές ή χρηματοδότηση. Ούτε και κριτική όμως, λέω εγώ. Όσοι είναι υποψήφοι στις εκλογές θα πρέπει να ορκιστούν, λέει ο κανένας. Ελπίζω να μην πιούν το μαγικό νερό κατά την ορκομοσία και να μην εξαϊλωθεί το σώμα τους αν αθετήσουν τον όρκο τους. Αυτό βέβαια δεν το λέω εγώ, το έχει πει πρώτος ο Αρτέμης Σόρας, αυτός ο τρισεκατομμυριούχος σωτήρας του ελληνικού έθνους. Είμαστε οι φορείς μιας ιδέας. Αυτός είναι ο μοναδικός λόγος που δεν υπάρχει κάποιος να μας εκπροσωπεί, λέει ο κανένας. Ο Κώστας Αρμάς, παραδείγματι, λέω εγώ, που έχει αναλάβει εργολαφικά τη στήριξη του κανένα, τι ακριβώς είναι? Δεν είναι εκπρόσωπός του? Κίνηση χωρίς κάποιον εκπρόσωπο μπορεί να υπάρχει? Έχουμε αποφασίσει να μην εμφανιστούμε μέχρι τη στιγμή που το πολιτικό σύστημα διακηρύξει εθνικές εκλογές. Τότε και μόνο τότε, μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες, θα ζητηθεί από όλους εσάς που θα ακολουθήσετε αυτή την ιδέα, να ορίσετε τον κατά περιοχή αντιπρόσωπό σας, ο οποίος και θα κατέβει ως υποψήφιος στις εκλογές και μόνο για το σκοπό της διακήρυξής μας, λέει ο κανένας. Και σαν τι θα κατέβουν όλοι αυτοί στις εκλογές, αφού ο κανένας δεν είναι κόμμα, λέω εγώ. Ο τρόπος λειτουργίας αυτή τη στιγμή του συστήματος είναι αυτός και δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε. Δεν θέλουμε να υπάρξει αναταραχή ή κάποιο τύπου επανάσταση. Θέλουμε να τροποποιήσουμε το σύστημα
μέσα από τον τρόπο που δουλεύει αυτό. Το σύστημα εκλέγεται και λειτουργεί μόνο μέσω της εκλογικής διαδικασίας, λέω εγώ. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος που να προβλέπεται από το Σύνταγμα πλην της λαϊκής εξέγερσης ή της επιβολής δικτατορίας. Στις εκλογές το Σύνταγμα προβλέπει ότι μπορούν να συμμετέχουν μόνο θεσμοθετημένα και εγκεκριμένα από τον Αριοπάγο πολιτικά κόμματα. Λοιπόν, ας πάμε τώρα σε κυρίως μενού της ιδρυτικής διακήρυξης του Κανένα, φυλάδιο του οποίου διενεμήθη προσφάτως από τον Κώστα Σαρμά κατά τη διάρκεια του συμποσίου των δείπνοσοφιστών στην Αθήνα. Υπάρχει μια γενική αναφορά σε θέματα διακυβέρνησης και σύστασης υπουργείων, πρόβλεψη ή μήπως ευσεβής πόθος, λέω εγώ, για κατάργηση εθνικών βουλευτικών εκλογών και διακυβέρνηση μέσω δημοψηφισμάτων, ορισμός και διαχωρισμός των περιφερειών, τρόπος και κανονισμοί αυτοδιοίκησης, ρόλος βουλευτών κάθετος υπουργών, πρόβλεψη για δύο παράλληλα νομίσματα, εθνικό και διεθνές, άμεσος μηδενισμός των χρεών όλων των Ελλήνων προς το κράτος, κατάργηση του φορολογικού μητρώου, άμεσος μηδενισμός όλων των χρεών των Ελλήνων πολιτών προς τις τράπεζες, άμεση επιστροφή ή αποζημίωση για οτιδήποτε κατασχέθηκε τα τελευταία 18 έτη από τράπεζες εις βάρος Ελλήνων πολιτών κλπ. Ενώ ο συνολικός χρόνος εντός του οποίου θα υλοποιηθούν όλες αυτές οι εξαγγελίες, λέει ο Κανένας, θα είναι τα 2 χρόνια. Είναι αυτονόητο ότι όλες αυτές οι εξαγγελίες δεν αντέχουν κριτικής, δεδομένου ότι με ευσεβείς πόθους περισσότερο μοιάζουν παρά με ανάλυση συγκεκριμένων και εφαρμόσιμων μέτρων που θα πάρθουν για να υλοποιηθούν. Πάμε όμως σε χαρακτηριστικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης του Κανένα, τα οποία θα υποβάλω στη βάσανο της κριτικής. Άμεση καταγραφή στον κρατικό προϋπολογισμό και απέτηση από τα κράτη οφειλέτες του ελληνικού χρυσού και πλούτου, καθώς και επαναπατρισμός τους, καθώς επίσης και των δανείων και πολεμικών αποζημιώσεων, λέει ο Κανένας. Και λέω εγώ, ο Κανένας θα τα ζητήσει όλα αυτά και αμέσως θα γίνει σεβαστή επιθυμία του? Καλό είναι να κάνουμε όνειρα, αλλά καλό είναι να πατάμε κάπου και στη γη, για να μην προσγειωθούμε ανώμαλα. Δικαιούμαστε βεβαίως να έχουμε ευσεβείς πόθους. Το ερώτημα είναι κατά πόσον αυτοί οι ευσεβείς πόθοι μπορούν να υλοποιηθούν και κυρίως τι μέτρα θα πάρουμε για να υλοποιηθούν. Λέει ο Κανένας, πάβουν όλοι οι άμεσοι ή έμεσοι φόροι. Και ρωτώ εγώ, καλό ακούγεται αυτό. Ποιος θα είναι όμως ο αντίποδας για να εξασφαλιστούν τα κονδύλια που απαιτούνται για την κάλυψη των δημοσίων αναγκών, τους εξοπλισμούς, την παιδεία και την υγεία? Αφορολόγητη όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία, λέει ο Κανένας. Ακόμη και η μεγάλη ιδιοκτησία, ρωτώ εγώ. Αυτός ή αυτοί οι εθεροβάμονες που εμπνεύστηκαν αυτή την επικίνδυνη απλοϊκή ιδρυτική διακήρυξη του Κανένα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την οικονομική διαχείριση του κράτους και όχι μόνο, σχημάτισαν προφανώς την εντύπωση ότι όταν και εφόσον κληθούν να την εφαρμόσουν στην πράξη, θα είναι σαν να παίζουν τις κουμπάρες ή το επιτραπέζιο παιχνίδι μονόπολη. Ο απλοϊκός τρόπος με τον οποίο ο εμπνευστής του Κανένα πιστεύει ότι μπορεί να διοικηθεί ένα κράτος, που έχει ταλαιπωρηθεί τόσα χρόνια από προδότες και δοσύλλογους πολιτικούς, θα καταρρεύσει ευθύς όσο Κανένας κληθεί να διοικήσει και να εφαρμόσει αυτά που προβλέπονται στην ιδρυτική του διακήρυξη. Δεν μπορείς επίσης να λες ότι θα απαιτήσει να επιστραφούν τα κατοχικά δάνεια, να καταβληθούν οι πολεμικές αποζημιώσεις και να επιστραφούν οι αρχαιότητες και ο κλεμμένος χρυσός με την ευκολία που θα ζητούσε ο κτηνοτρόφος να του επιστραφούν τα γιδοπρόβατα που του έκλεψε ο γείτονάς σου στο χωριό. Είναι σωστό, λογικό και δίκαιο να τα ζητάς πίσω όλα αυτά, αλλά χρειάζεται επιτελικό σχέδιο και οργανωμένες κινήσεις με πρόβλεψη τυχόν σοβαρών αντιρρήσεων, το πιθανότερο να συμβεί, εκ μέρους αυτών που μας τα οφείλουν όλα αυτά. Η απλή αναφορά τους στην ιδρυτική διακήρυξη είναι μια άκρως ανεύθυνη πράξη, η οποία γίνεται πιστεύω μόνο για να δημιουργηθούν εντυπώσεις και να ικανοποιηθεί το πατριωτικό αίσθημα των μελών του Κανένα. Εν τέλει, η παρούσα ιδρυτική διακήρυξη δεν αντέχει περαιτέρω κριτικής. Αποτελεί απλώς τον ευσεβή πόθο κάποιων, δικαίως αγανακτισμένων συμπατριωτών μας, οι οποίοι πιστεύουν ωστόσο ότι παίζοντας μονόπολη θα λύσουν τα μεγάλα και χρόνια προβλήματα που σωρεύτηκαν στη χώρα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 50 και όχι μόνο ετών, ενώ θυμίζει έντονα και έχει χρώμα Μανώλη Λαμπράκη και Σόλωνα. Μόνο που ο Μανώλης Λαμπράκης καταδικάστηκε ήδη συσυπά σε 20ετή φυλάκιση για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ενώ η εποχή του Σόλωνα πέρασε δυστυχώς ανεπιστρεπτή για την Ελλάδα. Ούτε μία σοβαρή αναφορά γίνεται για την προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί προκειμένου να επιστρέψει το εργατικό δυναμικό της χώρας στην πρωτογενή παραγωγή. Αντιθέτως, υπάρχει πρόβλεψη για την απαγόρευση των Ελλήνων να απασχολούνται σε χειροναυτικές εργασίες,
Ουδε μία πρόβλεψη υπάρχει στο να επιστρέψουν οι νέοι επιστήμονες που έφυγαν στο εξωτερικό και να απομακρυνθούν οι παράνομοι μετανάστες που έχουν κατακλείσει τη χώρα και οι οποίοι θα δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα στο εγγύς μέλλον, χωρίς να εξαιρείται ακόμα και η αιματοχυσία. Και αυτό δεν είναι ούτε πρόβλεψη της Κασάνδρας, ούτε τίποτα. Είναι πρόβλεψη με αυτά που συμβαίνουν κάθε μέρα γύρω μας. Πρόκειται για τον κανένα που σχεδιάστηκε κυριολεκτικό στο πόδι, χωρίς σοβαρό σχέδιο, χωρίς εναλλακτικές λύσεις αν κάτι πάει στραβά. Πρόκειται για μια πρόχειρη και γι' αυτό επικίνδυνη, δίκαιη εν τούτης αγανάκτηση, η οποία όταν αποτύχει στην εφαρμογή της θα κάνει πολύ μεγαλύτερο κακό από το καλό που είχε κατά νου ο εμπνευστής της. Με αυτά και με αυτά έχουμε οδηγηθεί σε μια πανσπερμία κομμάτων, αποκομμάτων και ηγετίσκων, προσφέροντας στους επίορκους που διαχειρίζονται τις τύχες της χώρας τα τελευταία 45 τουλάχιστον έτη την ευκαιρία να μείνουν για πάντα κολλημένοι στις καρέκλες τους. Είμαι απολύτως πεπισμένος ότι ο φίλος μου Κώστας Αρμάς και κάποιο παδί του θα μου την πέσουν τώρα για το θράσος μου να υποβάλω σε κριτική την ιδρυτική διακήρυξη του κανένα. Τους ενημερώνω όμως ότι με την ίδια ευκολία που ο Κώστας ρίχνει στον κουβά όλους όσους δεν συμφωνούν μαζί του, με την ίδια ευκολία θα ρίξω κι εγώ στον κουβά όσα σχόλια είναι κακόβουλα ή υβριστικά και στερούνται τεκμηριωμένης επιχειρηματολογίας. Μπορεί να είμαι δημοκράτης και να πιστεύω ακράδαντα στην ελεύθερη διακίνηση λόγου και ιδεών. Δεν είμαι οπαδός όμως της ασυδοσίας και της διακίνησης βλακωδών σχολείων, τα οποία είναι ατεκμηρίωτα, υβριστικά και υποτιμούν την νοημοσύνη και την αισθητική μου. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά και ό,τι θέλετε να το πάθετε αυτές τις μέρες των Χριστουγέννων. Γεια σας.